δουλεύει όλο ένα και περισσότερα τα κριτήρια με αποτέλεσμα να μπαίνουμε σε ένα διαγωνισμό φτώχεια για το ποιος θα μπορέσει να σπουδάσει κοντά στο σπίτι του. Δηλαδή για άλλη μια χρονιά διακυβεύεται αν το χειμώνα θα έχουμε σωστό νερό και αν θα έχουμε θέρμανση. Εδώ και τώρα, δωμάτια που έχουν κάνει αίτηση πανελλαδικά είναι στον αέρα γιατί τα δωμάτια δεν επαρκούν, αιστείες δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα φοιτητές από την επαρχία να μην έχουν και με αποτέλεσμα να στρέφονται στα νίκια τα οποία έχουν παρατηρηθεί ότι είναι πάρα πολύ αυξημένα το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν πάρα πολύ αυξημένο ζήτημα, είναι το ζήτημα της σύντησης που το ενεδρυβή με αρμόδιες φορές του Υπουργείου αυτή τη στιγμή το προωθεί σε κέντρινγκ με αποτέλεσμα να απολύονται εργαζόμενοι. Και όχι από τα κέντρινγκ των επιχειρήσεων. Λέμε ένα μεγάλο να γίνεται μέσω κέντρινγκ, δηλαδή με την κουφημένο φαΐ, λιγότερες μερίδες, πολύ λιγότερη ποιότητα, πολύ μειωμένη ποιότητα. Εμείς λέμε λοιπόν εδώ πέρα εστιακή ότι δεν συμβιβάζομαι σε αυτή την κατάσταση. Δεν πάμε βήμα πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες μας. Σήμερα είμαστε όλοι στον δρόμο πανελλαδικά, σε κάθε πόλη. 11 εστιακοί σύλλογοι είμαστε το πόδι. Θέλουμε μήνυμα στην κυβέρνηση ότι θα πάρει όλα τα μέτρα αυτή τη στιγμή για να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ότι θα δοθεί τώρα χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών μας. Ότι θα πάρουν πόδι οι εργολάβοι αυτή τη στιγμή από τις εστίες. Ότι θα δημιουργηθεί ενιαίος φορέας ο οποίος θα διαγείρεται σε εστίες με όλο το απαραίτητο προσωπικό που θα έχει όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.